Καλησπέρα κύριε Στεφανάκη. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση. Αν υπάρχουν για παράδειγμα ελεκτές οι οποίοι θα μπουν στα ξενοδοχεία και στα μικρότερα καταλήμματα και να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο στα σημεία που χρειάζεται. Εντάξει, καταρχήν είναι τα τελευταία χρόνια προβληματική, να το πούμε έτσι, η διαδικασία αδειοδότησης τέτοιων επιχειρήσεων. Τα ξενοδοχεία για παράδειγμα τέτοιου τύπου, αλλά και τα 4-5 αστέρων κτλ. Θεωρούνται low risk, δηλαδή χαμηλού ρίσκου. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει να λειτουργεί πριν πραγματοποιηθεί ο αναγκαίος έλεγχος σχετικά με την τήρηση, την εφαρμογή, τη σωστή εγκατάσταση των απαραίτητων μέτρων προστασίας, υγείας και ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις του κάθε χώρου, της κάθε επιχείρησης. Υπάρχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονική. Ναι, εκεί δηλώνεις αυτό και προχωράς και μετά έρχεται ο έλεγχος. Μετά λοιπόν έρχεται ο έλεγχος. Και ο έλεγχος, καταλαβαίνετε, με το λειψό προσωπικό που υπάρχει, τις υποδομές και το, να το πούμε έτσι, τους πολλούς αρμόδιους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να φτάσουμε με αυτή τη διαδικασία σε τέτοια αποτελέσματα. Ναι. Τα οποία είναι οδυνηρά προφανώς και τυχεροί είμαστε που δεν θρηνήσαμε θύματα, είτε εργαζόμενους, ναι, είτε πελάτες, ανθρώπους που είχαν πάει εκεί για... Σε μια χώρα η οποία επενδύει στον τουρισμό και ο οποίος φέρνει έσοδα, θα έπρεπε να είναι αυτά τα θέματα τα βασικά που θα έπρεπε να ακολουθεί κανείς για να είναι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν μελέτες επαγγελματικού κινδύνου, γίνονται σεμινάρια στους εργαζόμενους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Είναι όλα... Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν ένα από τα βασικά αιτήματα είχαμε απεργία προχθές, θα πω και μετά. Στις 23 Οκτωβρίου. Είναι τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας. Δυστυχώς, γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Εμείς αυτό λέμε, δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Είναι εγκληματικό αν εξηγηθεί αλλιώς. Το κέρδος, η ανάγκη, ο ανταγωνισμός που υπάρχει ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις για το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Δηλαδή θεωρούν κόστος, θεωρούν, να το πούμε έτσι, μείωση του κέρδους τους, το να πάρουν μέτρα υγείας και ασφάλειας. Παράδειγμα, στην Αθήνα τα περισσότερα ξενοδοχεία, τα οποία λειτουργούν με άδεια κανονικά, δεν έχουν ηλεκτρολόγο νυχτερινής βάρδιας. Αυτό σημαίνει ότι τα φορτία που υπάρχουν σε τέτοιες μονάδες, καταλαβαίνετε, των 300-400 δωματίων με εγκαταστάσεις πολλών βολτ, σε οποιοδήποτε, να το πούμε έτσι, ενδεχόμενο ατύχημα, δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος βάρδια. Υπάρχουν εταιρείες που είναι συμβεβλημένες για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μέχρι εκεί. Οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου όπου υπάρχουν, που είναι πολύ λίγες, ναι, στα ξενοδοχεία, πέρα από το ότι είναι λήψες, δεν κοινοποιούνται στους εργαζόμενους, δεν εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι με αυτές, ακόμα και αν έχουν εκπαιδευτεί οι εργαζόμενοι σε αυτές τις μελέτες επαγγελματικού κινδύνου, οι περισσότεροι αλλάζουν χώρο δουλειάς πολύ γρήγορα λόγω των ευέλικτων μορφών απασχόλησης των συμβάσεων. Αλλάζουν πόστο ή φεύγουν από το... Αλλάζουν χώρο δουλειάς. Χώρο δουλειάς, μάλιστα. Η κινητικότητα είναι τεράστια. Και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον των εργαζομένων δουλεύουν μέσω εργολαβικών εταιριών. Δηλαδή σήμερα μπορεί να δουλεύει κάποιος στο Hilton, που έχει κλείσει, λέμε για παράδειγμα. Ναι, και αύριο σε ένα άλλο ξενοδοχείο, οπότε κανείς δεν ξέρει και τίποτα. Και να βρεθεί σε ένα άλλο ξενοδοχείο. Ούτε την πόρτα εξόδου, ούτε τα κουμπιά. Ούτε μπράβο. Δεν θα ξέρει ούτε από πού να φύγει. Ναι, άρα έχουν και οι άνθρωποι πάνε για να κάνουν διακοπές ή το προσωπικό μένει, εργάζεται εκεί πέρα και κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα ορισμένα από τα βασικά στη λειτουργία των χώρων αυτών, των πολυτελέστων χώρων. Έτσι είναι. Ιδιαίτερα στους ορόφους των ξενοδοχείων, όπου δουλεύουν εργαζόμενες γυναίκες, καμαριέρες και καθαρίστριες μέσω εργολαβικών εταιριών, μετανάστριες, που πολλές φορές δεν ξέρουν τη γλώσσα για να μπορέσουν να συνοηθούν. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Άρα πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην πραγματικότητα και υπάρχει κάτι που δεν φαίνεται. Είναι κάτι μη ορατό, είναι μπροστά μας, αλλά δεν το βλέπουμε. Για να μην πούμε, βέβαια, γιατί άκουσα πριν που είπατε για τους δρόμους.
για την τραγική κατάσταση που υπάρχει με τους διανομείς, όπου εμείς κάθε μήνα μετράμε έναν δύο σακατεμένους ανήμπορους να εργαστούν και κάθε χρόνο μετράμε δεκάδες νεκρούς. Πολύ σωστά. Δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση και δεν λύνεται το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στεφανάκη και θα επανέλθουμε. Στις 1 και 2 του μήνα υπάρχει απεργία των διανομέων, 48 ώρες στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δεν χρειάζεται να παραγγείλουμε. Είναι ένας αγώνας για την επιβίωση, για το μεροκάματο. Καταλαβαίνουν όλοι ότι μπορούν να μαγειρέψουν μια μέρα ή να φτιάξουν ένα καφέ, έλεος πια, και πρέπει να προστατεύονται όλοι. Όλοι οι εργαζόμενοι. Και να πούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες οι ξενοδοχοί υπάλληλοι, που είπαμε πριν, τις επικίνδυνες συνθήκες, καλέστηκαν από την Ομοσπονδία Ξενοδόχων να δουλεύουν για 10 ώρες την ημέρα από εδώ και πέρα, με μια αύξηση του 3% στις μεικτές αποδοχές. Σε αυτή την μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού, σε αυτό το θαύμα που μας επικαλούνται. Και γι' αυτό το λόγο βγήκαμε και στην απεργία, ένας από τους βασικούς λόγους. Μάλιστα. Και θα συνεχίσουμε, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.